Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και την ΕΣΠΗ για την πρόσκληση. Η διεπαφή των φορέων που υπάρχουν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ώστε να ανοίγεται το ευρύτερα το πλαίσιο της συζήτησης. Να πω κάποια πράγματα. Το HL7 Ελλάς, φαντάζομαι πίσω ότι το ξέρετε, έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα το 2003. Είναι ένας φορέας που δημιουργεί πρότυπα στον χώρο της ηλεκτρονικής υγείας. Ξεκίνησε το 1986. Πολλά από τα πρότυπα που δημιουργεί είναι πλέον ISO πρότυπα. Άρα ακολουθούνται όλες οι μεθοδολογίες του ISO, προκειμένου τα στάνταρτς που δημιουργούνται να ακολουθούν συγκεκριμένους τρόπους υλοποίησης. Η λογική είναι η λογική των ανοιχτών στάνταρτς. Ιδίως εδώ τα τελευταία δύο χρόνια δεν υπάρχει χρέωση στη χρήση των στάνταρτ, είναι ανοιχτά. Αρκεί να υπάρχει μία προς τα πίσω αναφορά το πώς χρησιμοποιήθηκε το στάνταρτ. Και αυτό ουσιαστικά είναι και μία από τις αρμοδιότητες που έχει να κάνει το παράρτημα του HL7 εδώ στην Ελλάδα. Το HL7 ακολουθεί τις τεχνολογικές κατευθύνσεις γενικώς. Έχει βγάλει ένα καινούριο στάνταρτ, το οποίο είναι το HL7 Fire. Και θα ήταν ενδιαφέρον όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε. Αύριο ο Νίκος Κυριακουλάκος έχει ένα δύο ώρο σεμινάριο για το Fire και πώς αυτό συνδυάζεται και με το CDA, που ενδεχομένως κάποιοι από εσάς έχετε ήδη χρησιμοποιήσει στις υλοποίησεις σας. Τώρα, επί του προκειμένου, το HL7 είναι ένα, υπάρχουν πάρα πολλά παραρτήματα, είναι πάνω σε 56 χώρες και με 42 παραρτήματα πλέον. Η Πολωνία είναι το τελευταίο που μπήκε ως παράρτημα την περασμένη εβδομάδα. Άρα είναι ένας κόσμος που επεκτείνεται διαρκώς. Στην Ελλάδα το HL7 έχει την κλήθηκε μαζί με άλλους φορείς να συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας και μία από τις αρμοδιότητες που έχει στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού είναι να προτείνει μία πρόταση βασισμένη στις ευρωπαϊκές λογικές για ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Και αυτό θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω στις επόμενες διαφάνειες. Τώρα, το πλαίσιο διαλειτουργικότητας στην ουσία είναι μία σωστή ιεράρχηση και χρήση των προτύπων προκειμένου να πετύχουμε τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων συστημάτων. Γιατί όπως γνωρίζετε, στην υγεία δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα πληροφορικής, δεν υπάρχει το KPO της υγείας που έχει ακουστεί παλαιότερα, το έχουμε ακούσει και αυτό στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή με μία εφαρμογή να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που έχουν οι γιατροί, οι ασθενείς και οι πληρωτές, ο χώρος που πληρώνουν και καθαρίζουν τις ιατρικές πράξεις. Άρα είμαστε ουσιαστικά καταδικασμένοι στο να έχουμε μια πολυπλοκότητα εφαρμογών, κάποιες από αυτές πολύ εξειδικευμένες, ενδεχομένως και αυτό που παρουσίασε ο κ. Πιτόγλου στο μέλλον θα είναι μια παρόμοια εφαρμογή. Άρα η τεχνολογία εξελίσσεται και εμείς πρέπει να βρίσκουμε τρόπο οι πληροφορίες αυτές να εναλλάσσονται με ασφαλή τρόπο μεταξύ των εφαρμογών αυτών. Ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα πριν ξεκινήσω να μιλώ για το κομμάτι του πλαισίου διατουργικότητας είναι μια νέα κοινοτική οδηγία που υπάρχει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το General Data Protection Regulation, το οποίο είναι σε εφαρμογή από τον Απρίλιο, το οποίο εισάγει ένα καινούριο όρο με πολύ αυστηρό τρόπο, το οποίο είναι το Data Portability, το οποίο κατά μία έννοια ουσιαστικά είναι το Interoperability δοσμένο αλλιώς. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται πλέον σε κανέναν φορέα να έχει εφαρμογή που να μην έχει τρόπο να εξάγει τα δεδομένα του πολίτη ή του ασθενή ή του οποιοδήποτε, εφόσον αυτός το ζητήσει. Άρα είναι ένας έμεσος τρόπος, με νομικό τρόπο, να επιταχύνεται ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της ανάγκης, της διαλειτουργικότητας και της ανταλλαγής των ιατρικών δεδομένων. Τώρα, για να ξεκινήσω πώς αυτό το πράγμα έχει δομηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρόταση προς τα κράτη-μέλη. Είχε φτιαχτεί πριν από 3-4 χρόνια ένα European Interoperability Framework, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, το οποίο επεκτάθηκε πρόσφατα σε ένα refined eHealth Interoperability Framework. Επειδή η παρουσία ήταν διαθέσιμη, όλα τα links θα μπορείτε να τα επισκεφτείτε για να μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Το αρχικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας περιέγραφε 4 επίπεδα διαλειτουργικότητας. Την οργανωτική, τη θεσμική, την τεχνική και τη σημασιολογική. Το καινούριο πλαίσιο είναι λίγο πιο λεπτομερές, όπου ουσιαστικά το κομμάτι της τεχνικής λειτουργικότητας το μοιράζει σε δύο ενότητες. Το ένα κομμάτι είναι αφορά την επικοινωνία σε επίπεδο εφαρμογών και το δεύτερο κομμάτι είναι ένα επίπεδο ακόμα πιο κάτω, σε επίπεδο δικτύων. Ενώ έχει προσθέσει και ένα ξεκάθαρο κομμάτι, το οποίο αφορά στη διαχείριση της πολιτικής, το πώληση, το οποίο δεν υπήρχε πριν. Τώρα, τι είναι ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας? Στην ουσία είναι ένα
πλαίσιο διακυβέρνησης της ιατρικής πληροφορίας, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από τις ανάγκες του χρήστη. Γι' αυτό και ένα πλαίσιο διακυβέρνησης δομείται ξεκινώντας από τα σενάρια χρήσης, τα use cases, που πρέπει να που προτείνονται από τις κοινότητες των χρηστών, τους ασθενείς, τους γιατρούς στα νοσοκομεία, τους γιατρούς στην πρωτοβάθμια φροντίδα κλπ. Παραδείγματα τέτοιων σενάριων είναι η ηλεκτρονική συνταγράφηση, το συνοπτικό ιστορικό, η επιστροφή αποτελεσμα, ιατρικών εξετάσεων στο, από το εργαστήριο στον γιατρό και άλλα τέτοια παραδείγματα. Τώρα, για να το επιτύχουμε αυτό, εφόσον έχουμε αναλύσει σε ένα μεγάλο βαθμό τα διάφορα σενάρια, τα σενάρια χρήσης, πρέπει να προτείνουμε μια αρχιτεκτονική που να επιτρέπει την ανταλλαγή αυτών των εφαρμογών. Συνήθως η αρχιτεκτονική διαλειτουργικότητας βασίζεται πάνω σε προφίλ ολοκλήρωσης, το οποίο είναι προτυπωμένη απεικόνιση το πώς πρέπει και χρήση των προτύπων, το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται τα πρότυπα, ώστε να επιτυχιάνεται αυτή η ανταλλαγή των ιατρικών πληροφοριών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο οργανισμοί που δημιουργούν προφίλ ολοκλήρωσης. Είναι το IHE, θα πω κάποια λόγια μετά, και το Continua. Και ενδεχομένως στο μέλλον υπάρχουν και άλλοι φορείς που να φτιάξουν profiles, integration profiles. Τώρα, τα integration profiles είναι τεχνική οδηγή υλοποίησης, οι οποίοι στην ουσία χρησιμοποιούν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο μια σειρά από πρότυπα, όπως είναι τα πρότυπα του HL7, αλλά δεν είναι μόνο τα πρότυπα του HL7 που χρειάζονται, είναι όπως το DICOM και πρότυπα του W3C, για παράδειγμα, στο κομμάτι της ασφάλειας. Το ενδιαφέρον είναι με την χρήση των integration profiles και των προτύπων, είναι ότι μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε σταθερές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, το οποίο επιτρέπουν στους κατασκευαστές να φτιάξουν συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία μπορούν να γίνουν δοκιμές. Άρα μπορούν οι ίδιοι κατασκευαστές να δοκιμάζουν τα προϊόντα τους και σε ένα επόμενο στάδιο θα μπορούσε να ζητηθεί ενδεχομένως ήδη κάποια κράτη, όπως για παράδειγμα η Ελβετία, ξεκινά μια διαδικασία επιστοποίησης αυτών των συστημάτων με βάση αυτές τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Όλα, η λογική είναι όλα αυτά βασίζονται σε ανοιχτές προδιαγραφές, οι οποίες είναι ευρύτερα αποδεκτές. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Λειτουργικότητας βασίστηκε η ουσία στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν έχει δικαίωμα να επηρεάσει επί της ουσίας πώς γίνεται και παρέχει τη υγεία στα κράτη-μέλη. Μπορεί όμως να επηρεάσει την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών. Και επίσης μπορεί να επηρεάσει και τα σενάρια υγείας που είναι διασυνοριακά, τα cross-border στην ουσία. Και προκειμένου να υλοποιήσει αυτά τα σενάρια διασυνοριακής υγείας, επί της ουσίας θα πρέπει να εναρμονιστούν πολλά πράγματα και στα εθνικά συστήματα. Άρα, ουσιαστικά το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Λειτουργικότητας επηρεάζει και το γίγνεσθε στα διάφορα κράτη-μέλη. Εδώ είναι μια αρχική λίστα των domains, των σενάριων, των use cases που προτείνει το συγκεκριμένο πλαίσιο. Το 1 μέχρι το 8 είναι τα γενικά, το οποίο είναι του Ευρωπαϊκού Πλαισίου, και το 9 μέχρι το 11 είναι στην ουσία το εθνικό κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει τρόπος αυτό το κομμάτι να πιστοποιηθεί και να τυποποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και το κάθε κράτος μέλος στην ουσία πρέπει να κάνει τη δική του αποτύπωση. Αυτή ουσιαστικά είναι η λογική της λειτουργίας του πλαισίου διαλειτουργικότητας. Τα use cases ζητάνε συγκεκριμένα standards, αυτά μπαίνουν σε συγκεκριμένα προφίλ και έτσι μπορούμε να επιτέχουμε συγκεκριμένες υλοποιήσεις, τεχνικές υλοποιήσεις που χρειαζόμαστε. Ένας από τους οργανισμούς που κάνει αυτή τη δουλειά με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια είναι ο οργανισμός Integrating the Healthcare Enterprise. Μάλιστα, η μεθοδολογία του έχει προταθεί ως υποπρότυπο από το ISO. Έχει βγει ένα technical report, το οποίο μπορείτε να το δείτε και να καταλάβετε πώς είναι όλη η διαδικασία. Για τις ανάγκες δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό. Το σημαντικό είναι ότι πίσω από αυτή τη μεθοδολογία του IHE, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε και ενένταξε 27 από αυτά τα προφίλ ολοκλήρωσης του IHE International στις αποδεκτές ευρωπαϊκές προδιαγραφές που μπορούν να μπουν σε ανοιχτούς διαγωνισμούς σε όλη την Ευρώπη. Αυτά δεν θα σας εξηγήσω, δεν νομίζω ότι έχω χρόνο να σας εξηγήσω ποια είναι όλα, τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτά, αλλά επί της ουσίας όλα αυτά τα προφίλ ολοκλήρωσης, όπως το XEF, το XDS κλπ., έρχονται να λύσουν μια συγκεκριμένη απέτηση και μια συγκεκριμένη ανάγκη των χρηστών. Άρα αποτυπώνουν επί της ουσίας τις 8 ενότητες των σεναρίων χρήσης που σας έδειξα προηγουμένως. Και μπορεί θεωρητικά κανείς πλέον ελεύθερα και στην Ελλάδα να ζητεί αυτές τις προδιαγραφές σε έναν διαγωνισμό χωρίς να έχει κάποια ανάγκη να επεξηγήσει παραπάνω το γιατί.
Αυτό είναι μόνο το link για το που μπορείτε να βρείτε την πληροφορία για τη συγκεκριμένη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μερικά παραδείγματα, γιατί επί της ουσίας αυτό που μας ζητήθηκε να προτείνουμε είναι κάτι το οποίο έχει δουλέψει και κάπου αλλού, άρα να μην προτείνουμε να ανακαλύψουμε τον τροχό εκ νέου. Άρα η ουσία ενός πλαισίου ιδιωτικότητας είναι να προτείνουμε και μια ενδεχόμενη αρχιτεκτονική, γενική, η οποία να επιτρέπει σε όλα τα εφιστάμενα και μελλοντικά πληροφορικά συστήματα να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορία. Αυτό στην ουσία μπορεί να γίνει στη λογική ότι υπάρχουν κάποιες κοινές συνιστώσεις, κάποιοι common components, οι οποίοι πρέπει να είναι κοινά για όλους και ενδεχομένως θα λύσουν και πολλά προβλήματα. Αναφέρω εν συντομία το κομμάτι των μητρών των γιατρών, των μητρών των ασθενών, η κωδικοποίηση αν ήταν σε ένα κεντρικό μητρό και όλα τα συστήματα συγχρονιζόντουσαν, ενδεχομένως το BI να μην έχει ένα σωρό από τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή. Και θα ήταν ένας πολύ ιδανικότερος κόσμος. Άλλα αντίστοιχα κομμάτια που συνήθως πολλά κράτη βάζουν σαν κεντρική δομή είναι το PKI, το ηλεκτρονική ταυτότητα και άλλες τέτοιες δομές. Ένα παράδειγμα κλασικής αρχιτεκτονικής αυτού του κομματιού, με μια πάρα πολύ σύνθετη δομή κράτους, πολύ πιο πολύπλοκη από την ελληνική, είναι το Βέλγιο. Για να καταλάβετε, το Βέλγιο αυτή τη στιγμή έχει 9 υπουργούς υγείας. Κάποιες έχει 6 περιφέρειες, μια κεντρική κυβέρνηση και ο καθένας κάνει επί της ουσίας ό,τι θέλει. Παρ' όλα αυτά, έχουν συμφωνήσει σε αυτή την κεντρική αρχιτεκτονική ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι κοινά και θα διασυνδεθούμε όλοι πάνω σε αυτό το ενιαίο backbone. Το ενιαίο backbone του Βελγίου έχει ουσιαστικά δημιουργήσει 10 κοινές υπηρεσίες, οι οποίες είναι ανοιχτές και χρησιμοποιούνται από όλα τα συστήματα σε όλο το Βέλγιο. Αυτή είναι μια προσέγγιση, ας πούμε, σε ένα κράτος που είναι περίπου του ίδιου μεγέθους και με αντίστοιχες πολυμίσεις. Θα πω ότι έχει μεγαλύτερες πολυπλοκότητες, καθότι έχει και δύο επίσημες γλώσσες. Άρα και το κομμάτι το σημασιολογικό είναι ακόμα πιο πολύπλοκο. Ένα άλλο παράδειγμα που υπάρχει είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει μια στρατηγική δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου για κάθε Αμερικάνο πολίτη από το 2004. Αυτό έχει εξελιχθεί ανάμεσα στις πολιτικές κυβερνήσεις. Η μία το συνεχίζει από την επόμενη, ακόμα και αν δεν ήταν του ιδίου πολιτικού σχήματος, το οποίο αυτό είναι προς τιμήν τους. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ότι με βάση αυτά τα πρότυπα και το δικό τους πλαίσιο ιδιολειτουργικότητας έχουν καταφέρει αυτή τη στιγμή 110 εκατομμύρια ιατρικοί φάκελοι να μπορούν να ανταλλάσσονται μέσα στην Αμερική. Το τελευταίο παράδειγμα που θα σας δώσω είναι της Ελβετίας, η οποία ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία και έχοντας την αντίστοιχη πολυπλοκότητα με 26 καντόνια, οι οποίοι είναι τελείως ανεξάρτητα και έχουν τις δικές τους κυβερνήσεις, έχουν συμφωνήσει σε ένα κοινό information ring, το λένε αυτοί, οι οποίοι ουσιαστικά βασίζονται στην ίδια λογική. Έχουν αξιοποιήσει τα προφίλ ολοκλήρωση του IHE προκειμένου να πιστοποιήσουν όλες τις εφαρμογές που θα συνδεθούν στα διάφορα καντόνια, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους. Έχουν αυτή την υποχρέωση να το κάνουμε μέχρι το 2020 και θα φτιαχτεί και ένα πλαίσιο πιστοποίησης. Άρα, στην Ελβετία τουλάχιστον, δεν θα μπορείτε να πωλείτε λογισμικό ιατρικό εφόσον δεν έχει πιστοποιηθεί. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι στη Φιλανδία. Θα το αφήσουμε. Τώρα, αυτό ουσιαστικά μας οδηγεί στη λογική της πιστοποίησης, δηλαδή πίσω από αυτή τη λογική του πλαισίου διαλειτουργικότητας έρχεται μια νέα ιδέα που είναι η ιδέα της πιστοποίησης και νομίζω ότι είναι μια ιδέα που τουλάχιστον στην Ευρώπη είναι ευρέως αποδεκτή από την αγορά, γιατί είναι κάτι που η αγορά το θέλει. Η πιστοποίηση των εφαρμογών του σημαίνει και καλύτερη ποιότητα, σημαίνει και αποδοχή από μια μερίδα φορέων που ουσιαστικά παράγουν αυτά τα πιστοποιητικά. Και ουσιαστικά, εφόσον μιλάμε για ιατρικό φάκελο, όλοι γνωρίζουμε ότι ο ιατρικός φάκελος είναι κατανεμημένος. Δεν υπάρχει μία εφαρμογή που μπορούν όλα τα στοιχεία ενός ανθρώπου να είναι στην ίδια εφαρμογή. Άρα, εξ ανάγκης, αν θέλουμε να μαζέψουμε στοιχεία ενός ασθενή, ή ο ασθενής θέλει ο ίδιος να μαζέψει τα στοιχεία του, θα χρειαστεί να μαζέψει στοιχεία από διάφορες πηγές. Άρα, η λογική ότι φτιάχνουμε προφίλ ολοκλήρωσης, ζητάμε από την αγορά να πιστοποιηθεί ή να προτείνει ίδια. Ποιες είναι οι προτάσεις, γιατί αυτό είναι ένα παράδειγμα που γίνεται στη Γαλλία. Η Γαλλία από την αγορά ξεκίνησε αυτή η διαδικασία της αυτορύθμισης, γιατί φοβόντουσαν τον ερχομό ξένων εταιριών, οι οποίοι ουσιαστικά ξεκίνησαν μια μαζική διαδικασία εξαγοράς, προκειμένου να. Βέβαια, η αγορά της Γαλλίας είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δική μας, άρα και πολύ πιο προσοδοφόρα. Αλλά ήδη πρότειναν αυτή τη διαδικασία επιστοποίησης και βάζοντας κάποιες ιδιαιτερότητες γαλλικές, ώστε να κρατήσουν ένα μέρος της αγοράς για τον εαυτό τους.
Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της πιστοποίησης, δεν μπορεί να πάει κανείς στην πιστοποίηση κατευθείαν. Υπάρχει μια διαδικασία ορίμανσης της αγοράς. Και αυτό είναι κάτι που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη εδώ και στην Αμερική εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το IHC διοργανώνει από το 2000 αυτό που λέμε ένα connectathon. Είναι μια live εβδομάδα live testing που μαζεύονται όλοι οι κατασκευαστές και κάνουν δοκιμές πάνω στα συγκεκριμένα integration profiles και ουσιαστικά παίρνουν ένα golden star, όπως λέγεται, το οποίο τους επιτρέπει να δηλώνουν ανοιχτά ότι είναι συμβατοί με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Το οποίο αυτό είναι αποδεκτό από την κοινότητα των παρόχων υγείας που ζητάνε πλέον αυτές τις προδιαγραφές στους διαγωνισμούς τους. Εδώ είναι τα στατιστικά στοιχεία από τα δύο τελευταία connectathons που ήταν στο Λουξεμβούργο και στο Bochum στη Γερμανία. Το επόμενο για την πληροφόρηση θα γίνει 3 με 7 Απριλίου στη Βενετία. Οπότε ίσως είναι και μια καλή ευκαιρία να συνδυαστεί το τερπνόν μετά το βελίμο. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα προς την πιστοποίηση, το IHC έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που το λέει Conformity Assessment Scheme, το οποίο ουσιαστικά είναι μια πιστοποίηση όχι με άλλους κατασκευαστές, αλλά μια πιστοποίηση ενός συγκεκριμένου προϊόντος πάνω σε ένα συγκεκριμένο σετ προδιαγραφών. Αυτό γίνεται με βάση το ISO 17025, το οποίο είναι το γνωστό πρότυπο του ISO για το testing, για τα Conformity Assessment Laboratory. Και μπορεί κανείς, υπάρχουν ήδη δύο εργαστήρια που κάνουν αυτή τη δουλειά παγκόσμια και πολύ πιθανότατα, πολύ σύντομα θα έχουμε και άλλα δύο. Αυτό θα το περάσω για λόγους ταχύτητας. Αυτό το μοντέλο του Conformity Assessment και του Labeling έχει υιοθετήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω στο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας που έχει προτείνει. Δηλαδή, έχει ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία δημιουργίας τεχνικών και νομικών κειμένων για το πώς μπορεί να στηθεί αυτή η διαδικασία στην Ευρώπη. Και η όλη λογική πίσω από αυτό είναι να δημιουργηθεί αυτό που στην Ευρώπη λένε Digital Single Market. Δηλαδή, να μπορείς να παράγεις ένα προϊόν σε μια χώρα, να το πιστοποιείς και να μπορεί να το μεταπουλήσεις σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ως ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής αγοράς. Δηλαδή, πίσω από αυτή τη διαδικασία κρύβεται η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς. Τώρα, τι κάνουμε εμείς στη δική μας χώρα? Υπάρχουν κάποια βήματα που θεωρητικά και αυτά ουσιαστικά που εμείς έχουμε προτείνει προς την πολιτεία να τα συζητήσει και να τα σκεφτεί τι θα μπορούσε να γίνει προκειμένου να πάμε κι εμείς στο να αποκτήσουμε ένα δικό μας εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας χωρίς να ανακαλύψουμε τον τροχό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ξαναφτιάξουμε όλες τις προδιαγραφές από το μηδέν. Άρα, το πρώτο βήμα θα ήταν να υιοθετήσουμε κι εμείς ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας αποτελεί η βάση για το δικό μας πλαίσιο. Ενδεχομένως θα χρειαζόταν και μια θεσμική θωράκιση. Η Ελβετία αντίστοιχα κάνανε ένα τέτοιο μικρό νόμο που θέσανε τους όρους του παιχνιδιού. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις διεθνείς βέτες πρακτικές και να προτείνουμε ενδεχομένως να προταθεί μια αρχιτεκτονική η οποία είναι ανοιχτή και να μην αποκλείει κανένα σύστημα τόσο από τα υφιστάμενα όσο και από τα μελλοντικά. Γιατί πρέπει να. Ένα από τα θέματα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη είναι ότι οι χρήστες στα νοσοκομεία και αλλού χρησιμοποιούν ήδη εφαρμογές. Τις έχουν συνηθίσει, τις χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δεν είναι, νομίζω, βέλτιστη πρακτική κάθε λίγο και λίγο να κρύψουμε τον τροχό και να προτείνουμε μια νέα αρχιτεκτονική με μια νέα λογική που θα αντικαθιστά εφαρμογές. Η λογική είναι να ενδυναμώνουμε τους υφιστάμενους κατασκευαστές στο να κάνουν ακόμα καλύτερα προϊόντα, ακόμα πιο ανοιχτά συστήματα και να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες. Άρα, το επόμενο βήμα θα ήταν να προτεραιοποιήσουμε και εμείς τα σενάρια χρήσης με βάση τις δικές μας λογικές. Κάποια πράγματα είμαστε πιο μπροστά, π.χ. η εθνική συνταγογράφηση, η καθαρίση ιατρικών πράξεων των ΕΟΠΗ. Έχουμε διάφορα πράγματα που μπορούμε εμείς να βάλουμε πιο μπροστά. Να μην ξεχάσουμε θέματα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, γιατί σας θυμίζω την οδηγία που έχει βγει ήδη. Να αξιοποιήσουμε τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να δημιουργήσουμε το δικό μας σετ εθνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής υγείας και εδώ θα μπορούσε να ήταν μια κοινή δράση μεταξύ ΕΣΠΗ και HL7 Ελλάς ενδεχομένως. Και το τελευταίο σημείο που θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά, γιατί δεν πρέπει να τα περιμένουμε και όλα από την πολιτεία, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα δικό μας κέντρο δοκιμών με βάση αυτή τη λογική, να καλέσουμε δηλαδή το IHC να μας προτείνει κάποια εργαλεία δοκιμών. Να κάνουμε ένα δικό μας Interoperability Lab, in vitro, έξω από τα νοσοκομεία, έξω από τα έργα, χωρίς να ενοχλούμε κανέναν, να οριμάζουμε μεταξύ μας αυτή τη διαδικασία και όταν θα είμαστε έτοιμοι, όπως κάνανε στη Γαλλία, να τους πάμε πίσω στην πολιτεία, να τους πούμε: παιδιά, εμείς έτσι οργανωθήκαμε, έτσι θέλουμε να τα κάνουμε και μάλλον έτσι θα τα κάνουμε κιόλας. Και η ενδεχομένως συζήτηση θα εξελιχθεί πάρα πολύ πιο γρήγορα.
Αυτά. Προφανώς θα χρειαστούν και κάποιες θεσμικές παρεμβάσεις σε αυτή τη λογική. Από αυτά κρατάω ένα σημείο που νομίζω είναι πολύ σοβαρό. Δεν έχουμε στην Ελλάδα κάποιο εθνικό κέντρο αναφοράς για την ηλεκτρονική υγεία. Θα μπορούσε να ήταν η ΔΙΚΑ ή κάποιος άλλος φορέας, δεν έχει σημασία ποιος φορέας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο αναφοράς για αυτή τη δουλειά, το οποίο θα αναλάβει και το ρόλο της στήριξης των κωδικοποιήσεων, που θα λύσει ενδεχομένως και πολλά προβλήματα και σε υφιστάμενα έργα. Αυτά υπάρχουν και διάφορες άλλες οδηγίες που υπάρχουν που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.